Λοιπόν, η κουβέντα μας είναι ασφαλώς για τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας, για τα δεύτερα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Και θα σταθούμε στην κουβέντα μας τώρα με τον Γιάννη Μιχαλίτσο σε αυτό που έχει να κάνει με το ζευγάρι Άρη ΣΑΕΚ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, το δεύτερο παιχνίδι. Για τον Άρη, πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ή άλλως το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, ότι το μεγάλο διακύβευμα για τον Άρη είναι το κύπελο, είναι η προσπάθεια για να πάει στο τελικό και να διεκδικήσει την κατάκτηση του τίτλου. Κύριε Μιχαλίτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι όντως αυτό ένα τεράστιο διακύβευμα? Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Το λένε όλοι, το γνωρίζουν και οι παίκτες. Mm-hmm. Το μόνο που φοβάμαι, γιατί είναι σίγουρο σε ένα τέτοιο μάτς, ότι οι παίκτες έχουν μεγάλη πίεση. Mm-hmm. Πράγμα που δεν είχαν στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και βλέπουμε ότι μια σύνθεση αλόκοτη, θα έλεγα, του Άρη, ειδικά με τους άλλους τραυματισμούς, τα κατάφερε αρκετά καλά σε σχέση με το τι υπήρχε μες στο γήπεδο. Ναι. Αυτό είναι πώς θα διαχειριστεί την πίεση αυτή, γιατί ο Άρης θα πρέπει να περάσει, έχει πολλά χρόνια να πάρει κύπελο, mm-hmm. γιατί πρώτα πρέπει να φτάσει στο τελικό για να πάρει κύπελο. Αν πρέπει να, το πρώτο πράγμα να έχει κρύο μυαλό, 1-0 μπορεί να περάσει και mm-hmm. δεν είναι από το πρώτο λεπτό να έχουμε λογική στο παιχνίδι μας, πάθος. Mm-hmm. Σίγουρα δεν θα παίξει παθητικά, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο. Mm-hmm. Για μένα είναι 50-50 και για τις δύο ομάδες. Άρα φοβάστε περισσότερο την πίεση που θα αισθάνονται οι παίκτες, επειδή καταλαβαίνουν όλοι ότι ο μεγαλύτερος στόχος είναι αυτός και ότι αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, στην ουσία η ομάδα θα τελειώσει άλλη μια σεζόν χωρίς να διεκδικήσει, χωρίς να πάρει τίτλο? Η πίεση είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε παίκτες, δηλαδή δεν ξέρω αν παίξαν άλλο τελικό ή οτιδήποτε άλλο. Σε παίκτες, ας πούμε, κάποιος που είναι πρωταθλητής έχει συνηθίσει αυτού του είδους την πίεση. Ναι. Αυτό είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να ξεχάσουμε το παιχνίδι αυτό που έγινε το Σάββατο και όλα όσα συνέβησαν και να δούμε ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά και η ΑΕΚ που δεν με τρόμαξε mm-hmm. με αυτό τον Άρη, είχε πολλά κενά, πολλά προβλήματα. Αλλά είχε και αυτή είχε το άγχος, αυτό που λέμε της πίεσης. Ότι έπρεπε να κερδίσει γιατί διεκδικεί δύο στόχους. Ενδιαφέρει η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Έχει δύο στόχους η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και από την πίεση δεν λειτουργήσε καθόλου καλά, θα έλεγα, σε ένα τέτοιο Άρη και θα μπορούσε να χάσει κιόλα με ένα πέναλτι αμφισβητήσιμο. Mm-hmm. Λένε όλοι ότι ο Άρης πήρε ψυχολογία. Μπορεί να μην πήρε αποτέλεσμα στο μάτς του πρωταθλήματος, αλλά πήρε ψυχολογία αφενός. Αφετέρου, του αποτελέσματος κρίνοντας, έτσι, γιατί πριν από το παιχνίδι, ποιος μπορούσε να το ξέρει αυτό, ρίσκαρε με τη συμμετοχή όλων των παικτών, δεν έκανε rotation, δεδομένου ότι σε 4 μέρες θα ήταν το παιχνίδι Κυπέλλου, χάνει σίγουρα το Βέλεθ και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Σόζε. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις και πάρα πολύ μεγάλο rotation, γιατί οι παίκτες δεν έχουν κάνει και πολλά παιχνίδια στα πόδια, δεν είναι κουρασμένοι από τα παιχνίδια. 3 μήνες δεν έπαιζαν, έπρεπε να βρουν και ένα ρυθμό, γιατί μόνο 2 παιχνίδια είχαν παίξει. Τώρα η ατυχία είναι, συνέβη να τραυματιστούν, τώρα σπάνια συμβαίνει να τραυματιστούν 2 αμυντικοί. Ναι. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Άρης δεν είχε εναλλακτικές λύσεις, ειδικά σε κάποιες θέσεις όπως είναι τα πλάγια μπακ και στα αμυντικά χαφ. Και αυτό πληρώνει τη δεδομένη στιγμή. Μακάρι τουλάχιστον να παίζει ο Σόουζα. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να πας όλη τη χρονιά με ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί μπακ και κάθε φορά που γίνεται ένα πρόβλημα να αλλάζω 5 εσωτερικές θέσεις, αλλαγές για να βγει μια ενδεκάδα. Mm-hmm. Αυτό πληρώνει γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί και στο άλλο παιχνίδι να συνέβαινε αυτό με το Βέλεθ που έγινε στο παιχνίδι το προηγούμενο. Το πρόβλημα, άρα το βασικό είναι να έχει εναλλακτικέ που ο Άρης δεν έχει. Ναι. Που έχει αρκετού που βοήθησαν πάρα πολύ και στο παιχνίδι αυτό και στο προηγούμενο. Αρκετού σε κάποιε θέσει στι οποίε έχει πολλού παίκτε. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Τόνσο έπαιξε καλά και ο Μαντζίνι παίζει καλά και ο Μαρτίνε έβαλε ένα φοβερό γκολ. Εκεί έπρεπε αυτοί οι παίκτες να έχουν μεγαλύτερη βοήθεια στην 11η του Άρη mm-hmm. και να μπορεί να αλλάζει κάποιους παίκτες, να ξεκουράζονται και να μπορεί να το κάνει στη διάρκεια και του παιχνιδιού. Δηλαδή κάποιοι από αυτούς μπορεί να βοηθήσουν. Ναι. Έδειξε εκεί ότι έχει βάθος σε κάποιες θέσεις, ενώ σε κάποιες δεν έχει καθόλου μεγάλο βάθος. Mm-hmm. Και το πιο πιθανό, αν δεν παίζει και ο Σόζα για μένα, ίσως παίξει και ο Σάσα Μπαγκ mm-hmm. και βάλει έναν από αυτούς τους επιθετικογενείς μεν στο κέντρο. Γιατί είδαμε μέχρι το Ματζί να παίζει μπακ, τον Τόμψον να παίζει. Καλά, ούτως ή άλλως, αν δεν παίξει και ο Σόουζα, νομίζω ότι αναγκαστικά θα πρέπει να πάει σε λύσεις αλχημίες, να κάνει αλχημίες. Τώρα, ποια είναι η καλύτερη από όλες αυτές τις λύσεις? Βέβαια, ο προπονητής είναι κάθε μέρα στο γήπεδο, αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς mm-hmm. ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση και ποιος μπορεί να απεξέλθει. Αλλά πάλι μπορεί να βγει μια καλή ομάδα, πιστεύω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουν ηρεμία. Αυτό που είπατε για το ρυθμό,
Γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα σοβαρό αντεπιχείρημα σε όσους λένε γιατί δεν έκανε rotation ο Ένινγκ, υπό την έννοια του να προστατεύσει περισσότερο, όχι να ξεκουράσει. Γιατί σωστά είπατε, τι να ξεκουράσει, αφού προερχόταν όλοι οι παίκτες από την περίοδο του κορονοϊού. Ο ρυθμός είναι το σημαντικότερο όταν οι παίκτες προέρχονται. 100% από... γιατί και προπονήσεις να κάναν μόνοι τους ή τρέξανε ή κάναν στο σπίτι ή τρέχαν κάποια χιλιόμετρα σε κάποιες διαδρομές. Αυτά δεν είναι παιχνίδια. Τα παιχνίδια είναι που σε φτιάχνουν και σε φέρουν σε ρυθμό. Τώρα ήταν άτυχος με τους τραυματισμούς αυτός που έγινε. Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα, δυστυχώς. Εκεί που πονάς, εκεί την παθαίνεις. Δηλαδή εκεί που δεν έχεις και εναλλακτικές λύσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Αλλά είναι το λάθος, ο λάθος σχεδιασμός του καλοκαιριού να μην επαναλάβεται. Ναι, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν διορθώνεται. Άρα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία να το συζητάμε. Είδαμε ότι και με πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, να σκεφτούμε ποια τετράδα έπαιζε το τελευταίο διάστημα στον Άρη, ούτε στα έργα γίνονται αυτό. Να παίζει δηλαδή ο Μαντζίνι, Μπάκο, Μπα, Στόπερ και τέτοια. Και κατά κάποιο τρόπο με τα δεδομένα αυτά. Οι ευκαιρίες της ΑΕΚ ήταν αρκετές μεν, έγιναν από λάθη της άμυνας, αλλά η ΑΕΚ δεν μου άρεσε σε αυτό το παιχνίδι. Και αυτή έχει τρομερά προβλήματα. Ειδικά στα στόπερ, ο Βράνιας, άσχετα αν είναι προβληματικός ή είναι δύσκολος χαρακτήρας, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι κάτω κάτι καλύτερο για τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Σβάρνας και ο Κονόμ προχθές, χωρίς να έχουν πίεση, και λάθη έκαναν και αμυντικά στις λίγες φάσεις που έκανε ο Άρης, αλλά και δεν μπορούν να προωθήσουν και το παιχνίδι μπροστά. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να λείπει και ο Μπακάκης. Και εκεί ίσως παίξει ο Παουλίνη, ο οποίος έχει άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι έχει ο Μπακάκης. Είναι καλύτερο στο επιθετικό κομμάτι, χειρότερο στο αμυντικό. Απλώς ο Καρέρα είναι ένας προπονητής ο οποίος αλλάζει συστήματα πολλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και από παιχνίδι σε παιχνίδι ανάλογα με τον αντίπαλο. Και δεν πιθανόν μπορεί να παίζει και με τρεις που δεν έχει αυτή την πολυτέλεια, γιατί δεν έχει στόπερο αρκετό. Αλλά γι' αυτό δεν θα παίξει με τον ίδιο τρόπο το μάτι στο κλειάν τη Βικελίδη, φαντάζομαι. Μάλλον θα το παίξει όπως το παίξε στο πρωτάθλημα, πολύ κλειστά. Ναι, το είδαμε αυτό στο πρωτάθλημα, ότι είδαμε μια ΑΕΚ ότι έβαλε γκολ σε μια αντεπίθεση με την παλιά του Κρίστη στον Αλμπάνι, στο 5 λεπτό, στο 7, και μετά έπαιζε στο μισό γήπεδο όλο το παιχνίδι. Και είδαμε στο κύπελο το αντίθετο, που εκεί ευνηδίασε τον Άρη, ότι πρέσαρε πολύ ψηλά, δημιούργησε προβλήματα στον Άρη και θα μπορούσε στο 20 λεπτό να κερδίσει και 3-0 στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου. Είδαμε εντελώς διαφορετική ομάδα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος αλλάζει πράγματα. Δεν είναι τρομερά ποιοτική ομάδα η ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα πολύ μαχητική. Έχει κάνει τα περισσότερα φάουλ στο πρωτάθλημα. Από εκεί φαίνεται και η μαχητικότητα. Και προσπαθεί μέσα από κλεψίματα που κάνουν κάποιοι παίκτες να δώσει την μπάλα σε κάποιους παίκτες που κάνουν τη διαφορά, όπως είναι ο Λιβάγια και κάποιοι άλλοι. Ο Λιβάγια, ο οποίος ήταν κάκιστος στο προχθεσινό παιχνίδι, που κάνουν τη διαφορά και κερδίζει τα παιχνίδια. Αλλά είναι μια ομάδα που δεν έφαγε 2 γκολ σε κανένα παιχνίδι από τότε που ήρθε ο Καρέρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που τρώει 2 γκολ. Βέβαια, αυτό το παιχνίδι. Αυτό είχε να κάνει με έλλειψη συγκέντρωση στη ΣΑΕΚ, είχε να κάνει με το ότι ανοίχτηκε πολύ. Όχι, δεν ήταν γιατί από αντιθέσεις. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Δεν ήταν ανοιχτό παιχνίδι. Ήταν ανοιχτό παιχνίδι, αλλά δεν ήταν από τρομερές αντεπιθέσεις που έβγαλε ο Άρης. Δηλαδή, ο Μαρτίνες έχει να βάλει 14 μήνες γκολ. Και βάζει γκολ με κεφαλιά που δεν το βάζει ούτε ο Λεβαντόφσκι. Με μια φοβερή σέντρα. Σεντερφορίσκιο. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή, αυτό πράγμα. Κάποια φορά που δεν έχεις πίεση και άγχος, σου βγαίνουν όλα καλά. Βλέπουμε και τον Άρη να χάνει κάποια μάτς τρομερές ευκαιρίες, να μην μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Σε αυτό το παιχνίδι έπαιζε κατά κάποιο τρόπο ελεύθερα. Και είχε κάποια αμυντικά προβλήματα λόγω της σύνδεσης που υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Είχε κάποια αμυντικά προβλήματα ο Άρης, ούτως ή άλλως. Είναι ένα ζήτημα αυτό εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης. Δεν νομίζω. Καταρχάς γυρίζει σίγουρα ο Κόρχου. Δηλαδή το αριστερό μπακ δεν θα. Και εκεί αλχημίες γίναν και εκεί. Τώρα, επειδή είναι το μάτς της χρονιάς, δεν νομίζω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Ο Ρόος μπορεί να παίξει στόπερ με το Δελιζήσι. Από εκεί πέρα μπορεί να παίξει ή ο Σάσα μπακ. Ή αν παίξει ο Σόουζα, μπορεί να παίξει δεξί μπακ. Δεν θα γίνουν τέτοιοι. Είναι αποτέλεσμα αυτό του πρώτου αγώνα που δεν αφήνει περιθώριο ούτε στη μια ομάδα ούτε στην άλλη να ξεφύγει. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι και οι δύο λογικά θα το παίξουν πολύ επιφυλακτικά το μάτς. 100% και ο Άρης έτσι θα πρέπει να το δει. Χωρίς να σημαίνει ότι θα παίξει παθητικά, γιατί μέσα στο γήπεδο σου παίζει. Έκαλα παθητικά. Θα έχει μια επιθετικότητα, γιατί πρέπει να νικήσει μισοπαλία. Δεν περνά. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι ο Καρέρα είναι ένας προπονητής ο οποίος κοιτάει πρώτο το αμυντικό κομμάτι. Αυτή είναι η λειτουργία των Ιταλών και γενικά και του ιδίου και φαίνεται από όλα τα παιχνίδια που είναι. Ότι έχει τη νίκη και θα προσπαθήσει συντηρητικά. Και είναι μια ομάδα όταν δεν έχει την πρωτοβουλία κινήσεων, παίζει καλύτερα από το όταν την έχει την πρωτοβουλία κινήσεων.
Σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να διαχειριστεί ότι πρέπει να κάνει παιχνίδι και είδαμε να έχει τρομερές αδυναμίες και στη δημιουργία με τον Κρίστη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός. Mm-hmm. Ο Σιμάνσκι βγήκε κρυφός φορ και αυτό θα πρέπει να το προσέξει τον Άρη, ότι βγαίνει, πατάει πολλές φορές περιοχή και έχασε τα γκολ. Ο Λιβάγια δεν ήταν καθόλου καλά. Ο Βέρντε μέτριος ήταν, αντικαταστάθηκε από τον Αλμπάνι. Ο Αραούχο και αυτός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήρθε, άσχετα που έβαλε τον γκολ, έχασε και κανένα δύο άλλα. Εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Άρης αντιθέτως θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας για να μπορεί να παίξει καλύτερα. Ναι. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ. Ναι, ο Άρης είναι μια ομάδα που σε όλη τη διάρκεια. Παίζει καλύτερα όταν έχει την κατοχή της μπάλας. Και ένα είναι μείον του Άρη, σε όλα τα παιχνίδια έχει το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Mm. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό, θα μπορέσει να παίξει πιο σφιχτά. Δηλαδή παίζει με μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξει περισσότερο. Αλλά ο Άρης... Δεν προσαρμόζει δηλαδή την τακτική του ανάλογα με το παιχνίδι. Όχι. Έχει πάντα το ίδιο στυλ. Εδώ και από τότε που καθιερώθηκε ο Ρόουζ δεξί μπακ, η σύνδεση στην εντεκάδα του Άρη, mm-hmm. ξέρουμε ποια είναι εκ των προτέρων. Ναι. Δεν υπάρχει έκπληξη για τον αντίπαλο προπονητή. Ναι. Αλλά και αυτό έχει το καλό του. Γιατί οι παίκτες συνηθίζοντας ένα σύστημα και πού παίζει ο καθένας, έχουν μια καλή συνοχή. Κάνουν λιγότερα χιλιόμετρα γιατί μπορεί να συνοηθούν, βρίσκονται με κλειστά τα μάτια και αυτό βγάζει μια καλή εικόνα του Άρη. Δηλαδή, άλλοι προπονητές επιλέγουν αυτό, κάποιοι άλλοι προσαρμόζονται και με τον αντίπαλο και με το παιχνίδι, το εκτός έδρας, το εντός έδρας, την ποιότητα του αντιπάλου, τα ατού, τα συν, τα πλην. Όλα παίζουν ρόλο. Υπάρχουν παίκτες που μπορεί να λειτουργήσουν ως βαρόμετρα στο παιχνίδι της Τετάρτης από πλευράς Άρη και από πλευράς Άρη. Είδαμε με το παιχνίδι με τον Όφη, το πρώτο παιχνίδι που έγινε, ότι ο Άρης δεν ήταν καλός στο παιχνίδι αυτό. Δύο παίκτες καθόρισαν την τύχη του παιχνιδιού. Mm-hmm. Ήταν ο Γκάμα, mm-hmm. που έβαλε και τα δύο γκολ, και ο Φετβατζίδης που ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Με προσωπικές ενέργειες, με την προσωπικότητα που είχαν, άλλαξαν τη ροή του παιχνιδιού με κάποια προσωπικά στοιχεία που διαθέτουν. Mm-hmm. Υπάρχουν. Ανέφερα δύο από αυτούς. Ναι, Φετβατζίδης και Γκάμα. Ναι, μπορεί και άλλοι, και ο Ιντέγκε και ο Λάρσον. Αλλά λέω ότι σε κάθε ομάδα από αυτές υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Mm-hmm. Τώρα, ας πούμε, είδαμε προχθές ένα κάκι στο Λιβάγια. Δεν πάω να το δούμε. Δεν ξέρω αν το δούμε και δεύτερο παιχνίδι να είναι κακός. Mm-hmm. Γιατί το προηγούμενο ήταν καταπληκτικός με τον Όφη. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες παίκτες. Είναι σημαντικό όμως ότι ο καλύτερος αμυντικός της ΑΕΚ, ο Βράνιας, δεν παίζει. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Και είδα τρικυμία στην άμυνα της ΑΕΚ. Βέβαια, νομίζω ότι γυρίζει ο Τσιγκρίσκι. Και ένας πιθανόν από τους στόπερ που έπαιζε να μην παίζει. Ναι, έχει θέμα και η ΑΕΚ, γιατί είναι και και με τον Τσιγκρίσκι, και, και με τον Μπακάκη. Ναι, μπορεί να παίξει ο Παουλίνιο, μπορεί να παίξει και ο Σιμόες στη θέση του Κρίστησης. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει... Είναι και λίγο παραπάνω ρευστά αυτά τα παιχνίδια, λόγω και αυτής της μεγάλης διακοπής που είχαμε, κύριε Μιχαλίτσο. Δηλαδή, είναι λίγο πιο δύσκολο να υπολογίσεις κάποιες σταθερές για τις ομάδες δεδομένης αυτής. Το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, είδαμε την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αν κάκιστε. Ναι. Επειδή είδα το παιχνίδι. Είδα και με τον Όφη, ήταν καταπληκτική η ΑΕΚ, ιδιαίτερα στο δεύτερο μήνο. Ναι. Την είδα με τον Άρη, με τέτοια σύνδεση ο Άρης, και ήταν, θα έλεγα, τραγική, άσχετα που έκανε κλασικές ευκαιρίες από λάθη των αμυντικών παιχτών του Άρη. Δηλαδή, όταν παίζεις με στόπερ τον μπακ και τον Μαντσίνι δεξί μπακ, δηλαδή είναι λογικό ότι θα γίνουν λάθη. Ναι. Αλλά ήταν σε τρομερή μέρα ο Κουέστα, ο οποίος τελευταία είναι πάρα πολύ καλός και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, mm-hmm. γιατί από το τέρμα ξεκινάει μια ομάδα και ο Κουέστα είναι πάρα πολύ καλός αυτόν τον καιρό. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό πάντως και σε σχέση με την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων πάλι για τον Άρη, γιατί ο Άρης κάποια στιγμή αντιμετώπισε πρόβλημα με τον τραυματισμό του Κουέστα. Γιατί και εκεί υπάρχει και κενό. Εκεί. Επανέρχεται, ας πούμε, το θέμα αυτό με την έλλειψη των εναλλακτικών λύσεων που λέτε. Ναι, αυτό το τα είπαμε. Σημαντικό, και από όλα αυτά, εδώ, για να μην εντάξει, εύκολα μπορεί να πει, εκείνο που δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί έπρεπε να φύγει ο Βαλεριάνος. Ναι. Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ. Ναι. Ο οποίος κλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην εθνική ομάδα. Mm. Έπαιζε δεξί, μπακ, αριστερό, μπακ. Στην εθνική ομάδα έπαιξε και στόπερ. Και ήταν ένας παίκτης που στήγιζε λίγα και έφυγε χωρίς λόγο. Ναι. Χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση καθόλου στο αριστερό μπακ. Και αναγκάστηκε αρκετές φορές να παίξει ο Σάσα, όπως και στο προχθεσινό παιχνίδι. Και δεν υπάρχει άλλη λύση εκεί. Mm-hmm. Ευτυχώς δηλαδή που ξεκουράστηκε ο Κόρχουτ και πιθανόν να είναι και φρέσκος για το παιχνίδι αυτό. Ναι. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και νωρίτερα, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα αντέξουν την πίεση οι ομάδες και ιδιαίτερα για τον Άρη, που είναι σίγουρα τεράστιο το διακύβευμα να πάει στο τελικό, και νομίζω και από το ρυθμό πάρα πολύ και από την αμυντική λειτουργία και των δύο ομάδων. Αυτά είναι τα κρισιμότερα στοιχεία για το παιχνίδι. Ο Άρης δεν πρέπει να φάει σε καμιά περίπτωση γκολ μέσα στο γήπεδο του. Γιατί θα πρέπει
και 2-1 παίζει παράταση. Ναι. Θα πρέπει να βάλει 3 μετά. Είναι ένα θέμα αυτό εδώ. Ναι. Και πρέπει να το δει ο προπονητής, δηλαδή θα ρίξει το βάρος επιθετικά, θα ρισκάρει. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει κάποια ρίσκα χωρίς να είναι αυτά εξεζητημένα. Mm-hmm. Και επειδή έχει ο Άρης. Θεωρείτε πρέπει... ότι παίρνει ρίσκα ο Ένινγκ συνήθως με την τακτική που ακολουθεί? Παίρνει, γιατί είναι ένα περίεργο 4-2 για μένα. Γιατί mm-hmm. ο Λάρσον είναι φορ, είναι εξτρέμ καταρχάς mm-hmm. και παίζει φορ, δεν mm-hmm. είναι χαφ. Mm-hmm. Εκεί πρέπει οι δύο αμυντικοί χαφ που υπάρχουν, ο Ματίγια με το Σάσα, πρέπει να έχουν βοήθειες από τους δύο ακραίους, mm-hmm. ο Φατφατζίδης και ο Γκάμα. Mm-hmm. Οι οποίοι είναι πολύ καλοί στο επιθετικό κομμάτι, στην ποιότητα, στην τεχνική, βοηθάνε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Δεν είναι καλή στο ανασταλτικό. Ναι. Εκεί όμως υπάρχει μια ισορροπία, γιατί αλλιώς θα είχε πολύ μεγάλα προβλήματα. Βλέπουμε άλλους φορ, ας πούμε mm-hmm. το Λαραμπί. Είναι τρομερός, αν το βάλει στην μπάλα στην εστία θα βάλει γκολ. Ναι. Δεν θα αμυνθεί όπως ο Ιντέγε και ο Λάρσον. Mm-hmm. Εκεί την ισορροπία του ότι δεν μαρκάρουν τόσο πολύ αυτοί οι δύο, τη βρίσκει ο Άρης από τα δύο φορ, οι οποίοι δεν είναι χαφ, αλλά βοηθούν πάρα πολύ τους μέσους. Μάλιστα. Και υπάρχει μια ισορροπία. Και δεν την αλλάζει όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Βλέπω ότι αυτοί καθιερώθηκαν ο Λάρσον και ο Ιντέγε και ο Γκάτμα με το Φεφατζίδη. Απλώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αρκετά και τους παίκτες αυτούς που είδαμε σαν εναλλακτικές λύσεις και στη ροή του παιχνιδιού μπορεί να αλλάξει σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί έδειξαν ότι μπορεί να βοηθήσουν ο Μαντσίνη. Έχει δεύτερο-τρίτο παιχνίδι που παίζει πολύ καλά. Mm-hmm. Και ο Τόνσο στάθηκε καλά. Άσχετα ήταν άπειρο στη φάση εκείνη που δεν χρειαζόταν να πάει με αυτόν τον τρόπο. Αν και δεν ήταν πέναλτι για μένα, εν πάση περιπτώσει δεν έπρεπε να πάει με τέτοιο τρόπο. Παρατραβηγμένο ήταν. Έχει το θέμα αυτό εδώ. Mm-hmm. Και ο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε, δηλαδή θα μπορούσε να βοηθήσουν τον Άρη, γιατί θα χρησιμοποιήσω τα όπλα που έχω. Και ο Άρης έχει πολλά όπλα μεσοεπιθετικά που δεν τα χρησιμοποίησε όλη τη χρονιά. Mm. Ναι. Αυτή η πίεση ψηλά είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει και αυτό να κυριαρχήσει στο παιχνίδι της Τετάρτης. Δηλαδή από τους επιθετικούς να ξεκινάει η πίεση. Πάντα από τους επιθετικούς ξεκινάει η πίεση, αλλά από ποιο σημείο ξεκινάει. Έχει σημασία πού πρεσάρεις. Πρεσάρεις μέσα στην αιστεία του αντιπάλου, στα 3/4 του γηπέδου για στο μισό. Υπάρχουν 3 ειδών pressing. Mm-hmm. Εκεί είναι τι. Δηλαδή θα φορτώσει την ομάδα η στόπερ να είναι στο κέντρο του γηπέδου και η center forward στην άμυνα του αντιπάλου. Δεν ξέρω, θα είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό. Γιατί αυτό το ρίσκο, όταν τα στόπερ βγουν στο κέντρο, με μια παλιά μπορεί να βρει οποιοδήποτε. Ναι, ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλα ρίσκα. Οι περισσότεροι προπονητές γενικά σε όλη την Ευρώπη δεν έχουν ούτε το ένα σύστημα το οποίο είναι πρεσάρουν πολύ ψηλά ή αν το κάνουν για κάποια 20 λεπτά. Είναι στα 3/4 του γηπέδου αρχίζει η πίεση από τους επιθετικούς. Mm-hmm. Αν πρεσάρεις πολύ ψηλά, ανεβάζει πολύ τα στόπερ. Αν παίξεις μέχρι τη μέση, όπως έκανε η ΑΕΚ εδώ πέρα, να είναι επιθετική στο κέντρο, mm-hmm. παίζεις σαν μικρή ομάδα και πάλι να κλέψεις αποτέλεσμα. Ναι. Ο Άρης στα πιο πολλά παιχνίδια είναι στα 3/4 του γηπέδου αρχίζει η πίεση. Δηλαδή 25 μέτρα κάτω από τη σέντρα. Μάλιστα. Και συνήθως αυτό παίζει. Τώρα να πάρει περισσότερο ρίσκο δεν ξέρω. Δηλαδή 1-0 δεν είναι 3-0. Ακριβώς. Ναι. Πάντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος το περιμένει έτσι για να δει πώς θα εξελιχθεί. Πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Γενικώς αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ενδιαφέροντα και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι υπήρχε αυτή η μεγάλη διακοπή και κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο ρυθμός της κάθε ομάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή, όλο αυτό που εξηγούσατε νωρίτερα και για τον Άρη και για την ΑΕΚ και για τις περισσότερες ομάδες το βλέπουμε να ισχύει. Αλλάζει ο ρυθμός τους από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ναι, ναι, αλλά έχουν μια πολυτέλεια που δεν την είχα τα προηγούμενα παιχνίδια, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλούς παίκτες σαν αλλαγές. Σαν αλλαγές στις 5. Και ο Άρης, όπως είπα και τρίτη φορά το λέω, ότι θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τους παίκτες αυτούς που είδα και βοήθησαν πάρα πολύ, τους μεσοεπιθετικούς, οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού και να ξεκουράσουν κάποιους. Γιατί θα θέλεις να έχεις καλό ρυθμό όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά έχεις 5 αλλαγές. Και αν παίξεις παράταση, μπορεί να έχεις 6. Ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Μιχαλίτσο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Μιχαλίτσος. Κουβεντιάσαμε για το Άρη ΣΑΕΚ. Θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και στο επίπεδο της διαιτησίας. Θα κουβεντιάσουμε και για την ΕΠΟ. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.